Πάμε πάλι στον τουρισμό. Σας κυνηγάει από παντού, σας κυκλώνει ο τουρισμός. Υπάρχει μια πρωτοβουλία του Ντιέτε σε συνεργασία με την ελληνογερμανική αγωγή που πραγματικά βοηθάει στον τουρισμό. Έχουμε το πρώτο διαβαλκανικό κάμπ παιδιών. Τα παιδιά μιλούν, συνεννοούνται σε μία γλώσσα, στα γερμανικά βεβαίως. Προωθείται η Ελλάδα. Το διάστημα που το κάμπ ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο, στις 26 Ιουλίου, βρίσκονταν και βρίσκεται για πολύ λίγες μέρες ακόμη σε εξέλιξη. Τα παιδιά αυτά είχαν τη δυνατότητα να πάρουν πολύ ισχυρή γεύση και δόση από την Ελλάδα, αλλά να επικοινωνήσουν και πολιτιστικά μεταξύ τους. Για να το δούμε. Φέτος η ελληνογερμανική αγωγή έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία σαν μέλος των σχολείων ΠΑΣ, ένα διεθνή διαδίκτυο σχολών που προωθούν την γερμανική γλώσσα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe να οργανώνει ένα κάμπ 9 ημερών εδώ μέσα στο σχολείο με συμμετέχοντες παιδιά, νέοι, νέες από 9 διαφορετικές χώρες, Ελλάδα, Γερμανία και άλλες νότιο-ευρωπαϊκές χώρες, νότιο-ανατολικές χώρες. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχω έρθει κοντά με ανθρώπους από άλλα κράτη, μου έχουν μάθει για το πολιτισμό τους και επίσης εξασκώ τη γερμανική γλώσσα, την οποία τώρα πια νιώθω πιο οικία μου. Και επίσης έμαθα για διάφορους πολιτισμούς, τους οποίους δεν ήξερα. Πριν έρθω στο ΚΑΜΠ είχαν δημιουργηθεί κάποια στερεότυπα για τους λαούς των άλλων χωρών. Ωστόσο, αυτό που συνειδητοποίησα μέσω της συναναστροφής με άλλα παιδιά άλλων λαών είναι ότι αυτά τα στερεότυπα καταργούνται και επομένως μπορεί να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των λαών αυτών. Μέσα λοιπόν από μάθημα αλλά και πολλούς χορούς, εικαστικά, καλλιτεχνικά, πολλή επικοινωνία, τα παιδιά με βάση την γερμανική γλώσσα ανταλλάσσουν απόψεις, γνωρίζονται και παρουσιάζουν ό,τι ετοιμάζουν στα διάφορα project και workshops. Motto ist το σύνθημα του camp είναι η ήρωες της καθημερινής ζωής και η καθημερινότητα των ήρωων. Του αρέσει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα και στο σχολείο. Είναι ενθουσιασμένος. Αυτή είναι η γλώσσα των παιδιών και είναι η πιο αληθινή. Δεν έχει σύνορα, δεν έχει φράκτες, δεν έχει τύχη, δεν έχει τίποτα. Ο τουρισμός ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τους λαούς, ενώνει τα έθνη. Και η Γερμανία και ο λαός της Γερμανίας στηρίζει πάρα πολύ τον ελληνικό τουρισμό. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες έρχονται πολύ συχνά. Και εγώ είμαι πολύ περήφανη γιατί ο τουρισμός είναι η γέφυρα που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με αυτό που είπατε πριν για τον καρκίνο του μαστού, γιατί εκτός από πολιτικός,